Γεια σου Δίδυμε, καλώς ήρθες στο δισεβδομαδιό σου Energy Focus, όπου θα δούμε την ενέργεια στο πρόσφατο σου παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Ας ξεκινήσουμε την ενέργεια στο πρόσφατο σου παρελθόν, Δίδυμάκι μου, όπου δυστυχώς η ενεργιούλα είναι αρκετά βαριά. Βλέπω ότι υπήρξε ένας θάνατος στη ζωή σου, είτε πραγματικός θάνατος, είτε μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που ζούσες. Μου βγάζει πάρα πολύ, παιδιά, την έννοια χωρισμός. Ακόμα και αν δεν είναι δικό σου χωρισμός, ακόμα και αν χωρίσει τη μαμά σου με τον παπά σου, βλέπω ότι κάτι άλλαξε εντελώς και ριζικά μέσα στα πρακτικά και οικογενειακά σου θέματα. Για κάποιους μπορεί να είναι και στα επαγγελματικά σας, παιδιά, αλλά θα είναι πολύ λίγοι. Θεωρώ ότι για τους περισσότερους είναι θέμα οικογενειακό και θέμα σχέσεις και μάλιστα χρόνων ή σχέσεις φιλικής, αλλά επίσης χρόνων. Αυτό που λέμε ότι είναι ένας φίλος που είναι σαν αδερφός μας, σαν αδερφή μας, οικογένειά μας, ας πούμε. Τίποτα, ήταν μια πολύ απότομη αλλαγή για εσάς. Όπως σου είπα και από την αρχή, για κάποιους από εσάς δυστυχώς μας μιλάει για θάνατο κανονικό κάποιου ατόμου και μάλιστα πολύ πολύ κοντινού σας προσώπου. Κάτι που για πολλούς μπορεί να έγινε και πολύ πολύ απότομα, παιδιά, και να μην το περίμενε και κανείς. Τώρα θα το τραβήξω λίγο, αλλά δεν ξέρω γιατί κάτι με έκανε για αυτούς που όντως χάσανε κάποιο δικό τους πρόσωπο. Έχω ρίξει τρεις καρτούλες, θα τις δούμε στο τέλος. Είναι ένα μήνυμα από το άτομο αυτό που έχασες για εσένα. Αν θέλεις και νιώθεις καλά και θες να το κάνεις, μπορείς να πας να δεις τι σου λέει αυτό το άτομο. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά λοιπόν το σύντομο, το πρόσφατο παρελθόν σου, κυρίως η ενέργεια εκεί επικεντρώνεται, είναι μια τεράστια αλλαγή, μπορεί να συμπαρέσει περισσότερο από ένα πράγμα τα μαζί της, δεν είναι κάτι εύκολο, βλέπω ότι υπάρχει τρελή ανακατοσούρα και θρήνος, παιδιά, όμως εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται για πάρα πολλούς, βλέπω ότι είδες τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Για κάποιους από εσάς μπορεί να έγινε και ένα του τύπου πήγες και γύρισες που λέμε όμως. Γιατί τώρα στο παρόν σου η αλήθεια είναι έχεις βγάλει judgment. Το judgment πολλές φορές, παιδιά, είναι η δεύτερη ευκαιρία, είναι η ανάσταση νεκρών. Οπότε έχει βγει δίπλα στο death, ξεκάθαρα. Πράγμα που σημαίνει δύο πραγματάκια. Πρώτον, για όσους πραγματικά χάσανε κάποιο άτομο στη ζωή τους, θέλω να ξέρετε ότι αυτό το άτομο είναι κοντά σας, είναι δίπλα σας, άλλωστε το ξέρετε, γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα στις κάρτες σας και το νιώθετε και στον ύπνο σας μπορεί να το βλέπετε και γενικότερα σας ταράζει, είναι η ενέργεια του ή της εκεί πέρα. Τώρα για να μην λέμε τόσο μακάβρια πραγματάκια, πάμε και για όλους τους υπόλοιπους που από ό,τι βλέπω μπορεί να υπάρξει μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή του τύπου χώρισες εσύ εδώ πέρα με τον Τάκη και εδώ πέρα επιστρέφει ο Τάκης και σου λέει να τα ξαναβρείτε. Παρ' όλα αυτά, γενικότερα, ακριβώς επειδή είπαμε ότι αυτό είναι μια δεύτερη ευκαιρία, μπορεί να μας μιλάει μια ξεκάθαρη δεύτερη ευκαιρία για εσένα, αφού συνέβη αυτός ο θάνατος μέσα σε εισαγωγικά, αφού συνέβη αυτή η μεγάλη αλλαγή, αφού κάτι τελείωσε ολοκληρωτικά για σένα, τώρα είσαι στη φάση που υπάρχει μια καινούργια ευκαιρία για πάρτι σου. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι δύσκολα είναι τα πράγματα, είτε επέστρεψε ο Τάκης, είτε αποφάσισες να τα κάνεις μόνη σου ό,τι είναι να κάνεις. Και πάλι η αλήθεια είναι ότι η ενέργεια είναι λίγο δυσκολάκι, γιατί είναι αντικρουόμενη. Υπάρχει η ενέργεια του θέλω να το προσπαθήσω, θέλω να τα καταφέρω μόνη μου, θέλω να βρω κάτι στη ζωή μου που να μου ταιριάζει, αλλά παράλληλα υπάρχει και η ενέργεια του και αν δεν τα καταφέρω και μήπως να μην περιμένω πολλά και μήπως να μην ελπίζω και μήπως να μην ανοίγομαι πάρα πολύ στον Τάκη από τότε που γύρισε, οπότε στην ουσία δεν δίνω και δεύτερη ευκαιρία, κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Υπάρχει μια ταραχή αυτή την περίοδο, παιδιά, από ό,τι βλέπω μέσα σας. Είστε σε λίγο είτε κουρασμένη είτε στρεσογόνα περίοδο, ακόμα και αν είναι πνευματικά ή συναισθηματικά στρεσογόνα. Για κάποιους βλέπω μπορεί να είναι και λίγο τα λεφτάκια που σας επηρεάζουν. Δεν βλέπω γενικότερα να κάνετε τρελά ανοίγματα ενεργειακά. Είτε μιλάμε για λεφτά, είτε μιλάμε, παιδιά, ακόμα και για συναισθήματα. Αυτό σου λέω. Σε βλέπω λίγο ότι μαζεύεσαι, ότι λες κάτσε να φυλαγόμαστε λίγο. Ναι, μεν, αλλά. Επίσης εδώ πέρα μου δείχνει ότι κάποιοι από εσάς παίρνετε αυτή τη στιγμή σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον σας που έχουν να κάνουν με όλα αυτά που σας λέω τόση ώρα και ίσως και γι' αυτό
να μας δείχνει ότι είστε under pressure. Κατάλαβες? Αχ, έχεις το 2 of cups ρε γαμότο στο παρόν σου, έχεις το 2 of cups. Έχεις μια ενέργεια, έχεις κάτι που θα μπορούσε να σου γλυκαίνει την ψυχή, έχεις μια σύνδεση με μια ψυχή άλλη, με ένα άτομο άλλο, υπάρχει αυτή η σύνδεση, αλλά αυτή η ίδια η σύνδεση είναι αυτή τη στιγμή που σε ταράζει. Είτε ακριβώς επειδή το έχασες αυτό το άτομο στο πρόσφατο παρελθόν, είτε επειδή και τώρα που ίσως να έχει γυρίσει, όπως είπαμε ο Τάκης, η ενέργεια δεν σας βοηθάει. Εντάξει, είναι λίγο ακόμα μαζεμένη, υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης, δεν θες να ανοιχτείς πάρα πολύ. Τέλος πάντων, τα αγγελάκια είναι από πάνω σας, παιδιά. Τα αγγελάκια είναι από πάνω σας, σας προστατεύουν σε αυτή τη φασούλα. Είναι κοντά σας όταν στενοχωριέστε, είναι κοντά σας όταν αναρωτιέστε τι θα κάνετε με όποιο θέμα και σας απασχολεί, είτε είναι οικονομικό είτε είναι συναισθηματικό, και είτε το καταλαβαίνετε είτε όχι, σας δίνουν δύναμη και σας δίνουν και δρόμους, τους οποίους στο παρόν δεν είστε και τόσο ικανοί να ακολουθήσετε, όμως στο σύντομο μέλλον, διδυμάκια μου, είμαστε όλοι έτοιμοι, όλοι απαξάπαντες. Εντάξει. Βλέπω ότι υπάρχουν όμορφες νέες κινήσεις που συμβαίνουν από μέρους σου. Δεν βλέπω ότι ανοίγει το παραθυράκι και ξαφνικά αλλούζεται ο κόσμος φως. Βλέπω ότι εσύ σιγά σιγά βγαίνεις από το καβουκάκι σου, βγαίνεις από το σπιτάκι σου, βγαίνεις με τη φίλη σου, βλέπεις κόσμο. Ίσως όλα αυτά στο πρόσφατο παρελθόν και στο παρόν, λόγω των συνθήκων, και με τη High Priestess και με το Nine of Swords, ίσως να ήσουν όντως μαζεμένοι και σε κοινωνικό επίπεδο ή μαζεμένος σε κοινωνικό επίπεδο. Στο σύντομο μέλλον βλέπω ότι αρχίζεις και ανοίγεσαι, η ψυχή σου αρχίζει και γαλινεύει, εισάγεται στη ζωή σου πάρα πολύ η έννοια της διασκέδασης, του είμαι καλά, το έχω τους φίλους μου, το περνάω καλά, το έχω αρχίσει να ισορροπώ καταστάσεις, έχω αρχίσει να εκτιμώ τον εαυτό μου, έχω αρχίσει να γουστάρω με τη ζωή μου, έχω αρχίσει να ζω τη ζωή μου, ξεκινάω νέα πράγματα για εμένα, κάνω τις βόλτες μου, κάνω τα χόμπι μου, ξεκινάω τη δίαιτά μου, ξεκινάω το γυμναστήριό μου, διαβάζω το βιβλίο που μου αρέσει. Παιδιά, η ενέργεια είναι σαν παιδιά, αλήθεια σας το λέω, παιδιά, είναι φοβερή η ενέργεια στο σύντομο μέλλον. Είναι πολύ ωραία η ενέργεια στο σύντομο μέλλον. Δεν βγάζει καν. Δεν ξέρω τι θα περνάς στη ζωή σου και δεν με ενδιαφέρει, και να σου πω και κάτι, έτσι όπως το βλέπω εγώ εδώ πέρα, δεν θα σε ενδιαφέρει ούτε και σένα, όχι επειδή θα περνάς τόσο ωραία, αλλά επειδή θα το έχεις δει τόσο ανέμελα, τόσο free, τόσο σημασία έχει τι ζω τώρα, θα κοιτάς το τώρα σου. Εγώ αυτό βλέπω στο σύντομο μέλλον σας, παιδιά. Προφανώς για κάποιους από εσάς θα υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι να χαίρεστε και να γιορτάζετε. Όπως βλέπω, μπορεί να υπάρχουν άτομα που μπορεί να γυρίσουν από μακριά, να τα ξαναδείτε, να γουστάρετε. Για κάποιους άλλους μπορεί να υπάρχουν μέχρι και στα επαγγελματικά σας, σαν να σας ενδιαφέρουν κάποια καλά νέα, θα το πω. Ή σε κάποιες αξιολογήσεις που μπορεί να κάνετε, πάλι να υπάρχουν καλά νέα. Βλέπω ότι υπάρχουν λόγοι να γιορτάζουμε. Εντάξει, είτε αυτό είναι το bonus, είτε είναι προαγωγή, είτε είναι το project, είτε είναι το άτομο, είτε είναι η απελευθέρωση της ψυχής σου, είτε είναι ό,τι και να είναι. Σε βλέπω ότι όσο χρονών και να είσαι, θα μπεις έστω και για κάποιες μέρες σε μια ενέργεια μέσα στην οποία λίγο θα νοιάζεσαι για όλα. Πιο πολύ, βεβαίως θα είσαι σωστή και σωστός απέναντι στις υποχρεώσεις, δεν λέμε αυτό, αλλά σε ψυχικό επίπεδο θα βλέπεις τα πράγματα σαν παιδί. Θα κάνεις τα πράγματα σαν παιδί, θα βλέπεις ακόμα και στο πιο μικρό το νόημα. Ακόμα και στην πιο μικρή κίνηση, ακόμα και στην πιο μικρή βόλτα, ακόμα και στο πιο μικρό αστείο εσύ θα γελάς, που ίσως πριν δεν γελούσες με αυτά και με αυτά. Εντάξει, για κάποιους από εσάς υπάρχει και κάποιο άτομο ξεκάθαρα συναισθηματικό ερωτικό, τώρα φιλικό επίπεδο είναι, ερωτικό επίπεδο είναι, και τα δύο παίζουν εξίσου πολύ, το οποίο θα υπάρξει στη ζωή σας και θα κάνετε πολύ πολύ όμορφο μπλα μπλα. Βλέπω για κάποιους από εσάς σχέσεις φιλικές ή ερωτικές που δένουν στο σύντομο μέλλον, και σου ξαναλέω, είναι μια περίοδος που όλοι θα θέλαμε να βουτήξουμε εκεί, και μάλιστα να σου πω κάτι, θα βουτούσαμε και με τα μπρατσάκια μας. Αυτό σου εξηγώ, είναι μια πάρα πολύ ανέμελη, ζωηρή, φρέσκια, παιδική, αγνή, απαλλαγμένη από βάρη,
απελευθερωμένη ενέργεια. Παιδική, εφηβική. Θα γίνεις εφηβάκι, διδυμάκι μου. Άντε βρε, μια χαρά θα περάσεις. Δεν ανησυχώ καθόλου. Τα δύσκολα τα έχεις αφήσει πίσω σου, διδυμάκι μου. Ελπίζω να σου άρεσε αυτό το διάβασμα. Κάνε μου ένα like, ένα subscribe, ένα comment ή ένα share για να μου το δείξεις. Και να ξέρεις ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Και όλα πολύ σύντομα, όχι μόνο θα αλλάξουν, αλλά θα ξεκινήσει από μέσα σου, θα είναι πηγαίο. Δεν θα κουραστείς. Αβίαστα, ακούραστα. Τι άλλο λένε, αβέβαια, όχι. Αυτό είναι λάθος. Δεν κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε τώρα για εσάς, παιδιά, που χάσατε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. Δεν θα είστε πολλοί, θα είστε ένας, δύο, τρεις. Στο πρόσωπο το παρελθόν δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπω θανάτους, αλλά αυτή τη φορά για κάποιο λόγο αυτός ο θάνατος κάπως με ακούμπησε. Τον είδα, δεν ξέρω γιατί, αλλά το είδα από το πρώτο χαρτί με το που έπεσε τον τεφ. Λέω, όχι ρε γαμώτο, αυτό είναι θάνατος κανονικός. Και μετά ρίχνω το δεύτερο φύλλο και έχει πέσει ανάποδα, δεν το βλέπω. Και λέω, σε παρακαλώ, μην είσαι 15άκτινο. Αλλά συνέχισα να ρίχνω για να βγουν όλες οι κάρτες και βγήκαν και οι επόμενες. Και λέω, 15άκτινο είναι αυτό, στάνταρ. Και το γυρνάω και είναι 15άκτινο. Και λέω, εδώ είμαστε. Λοιπόν, άκου να δεις, εγώ θα σου πω τα πράγματα με μια διάθεση τέτοια που πρώτον αρμόζει στη δική μου ιδιοσυγκρασία, αλλά παράλληλα από ό,τι βλέπω και το άτομο αυτό το οποίο έφυγε από τη ζωή σου, παιδιά, είτε είστε ένας, είτε είναι 10, είτε είστε 10, εγώ ζήτησα μια γενική ενέργεια από τα άτομα αυτά που χάσατε. Τι σας λένε, εντάξει, οπότε το μήνυμα είναι για όλους σας. Βλέπω ότι τα άτομα και αυτά έχουν έτσι μια αίσθηση κάπως του black humor που έχω κάπως κι εγώ. Κάπως, το έχουνε, δηλαδή είναι, λίγο είναι. Τέλος πάντων, μην λέω πολλά, πάμε στο μήνυμα κατευθείαν. Το μήνυμα είναι το εξής από αυτό το άτομο για εσένα. Εγώ την έκανα με ελαφρά. Εγώ πήρα το ονοματιόν μου και έφυγα. Εγώ από τα 10 πράγματα που με βάρυναν, ξεφορτώθηκα μάνι μάνι τα 8. Έχω αφήσει και 2 να τα κανονίσετε εσείς. Εγώ τη δουλίτσα μου την έκανα και τώρα άντε γεια. Εσείς κοιτάξτε τι θα κάνετε, λέει. Εσείς ζήστε αυτό που ζείτε. Εσείς είστε αυτοί που ακριβώς επειδή είστε ακόμα σε υγιεινό επίπεδο πρέπει να δείχνετε το κουράγιο, το θάρρος, το θράσος, την υπομονή. Εγώ τώρα πια, άντε γεια, εγώ είμαι σε άλλο plane που δεν υπάρχουν τέτοιου είδους ευθύνες. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους δυσκολίες. Κατάλαβες, εσείς κοιτάξτε τι θα κάνετε, εγώ είμαι πάντα δίπλα σας, λέει, εγώ είμαι δίπλα σου, σου λέει. Κοίτα τον εαυτό σου, κοίτα τη ζωή σου, επέδειξε κουράγιο και δύναμη. Αυτός είναι ο αιώνιος κύκλος της ζωής. Είμαι κοντά σου, είσαι κοντά μου, θα είμαστε πάντα. Αλλά παιδιά, η αλήθεια είναι ότι το βασικό μήνυμα είναι κοίτα τον εαυτό σου. Αλλά παιδιά, αλήθεια σου το λέω, είναι κοίτα τον εαυτό σου. Είναι κουράγιο, δύναμη, εγώ είμαι καλύτερα από όσο φαντάζεσαι. Δεν λέει καν μη στενοχωριέσαι. Λέει κουράγιο, δύναμη, κοίτα τον εαυτό σου. Αξιοπρέπεια. Κατάλαβε ότι η ζωή αυτό είναι. Ένας κύκλος, κάποιες δυσκολίες, κάποιες όμορφες στιγμές που κάποια στιγμή τα αφήνουμε όλα πίσω. Κοίτα χαμογελάκι που έχει αυτός. Ελπίζω να το έχω βάλει καλά στην κάμερα. Κοίτα χαμογελάκι πονηρό. Εσείς δείτε τι θα κάνετε, λέει. Λοιπόν, η ζωή είναι πάρα πολύ ωραία. Όποιος είναι να φύγει, φεύγει. Με όποιον τρόπο και να έχει φύγει. Κάπως αυτό για την ίδια την ψυχή είναι απελευθερωτικό. Η πραγματική επίδειξη δύναμης θα γίνει από μας, από σένα. Αυτό το άτομο είναι και θα είναι πάντα γύρω σου, χωρίς υπερβολή. Είναι στην ενέργεια γύρω σου, είναι στον αέρα που αναπνέεις. Εντάξει. Επέδειξε δύναμη και συνέχισε το δρόμο της ζωής σαν παιδί. Κάθε μέρα να αξίζει. Οκ, αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Είναι πολύ συνειδητοποιημένο αυτό το μήνυμα με το 8 κιόλας. Πολύ συνειδητοποιημένο. Αυτά είχα να σας πω, διδυμάκια μου. Θα μιλήσουμε εμείς πάρα πολύ σύντομα. Φιλάκια πολλά. Bye.